μέχρι να έρθει η θαλαμυγός, πάλι θα ρίξουμε μια ματιά σε γερμανικό πολυβολείο αυτή τη φορά. Εδώ μπροστά μου είναι κάποιες εγκαταστάσεις, οχυρωματικές είναι από τους Γερμανούς, πιο παλιές, από τότε που φτιάχτηκε η Διώρυγα, ποτέ δεν έμαθα τι είναι αυτό. Αυτό το έχουν συνήθως στις στέρνες, αυτό το άνοιγμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε, αν και βλέπω κάποιος έκανε ήδη μια τρύπα. Να τα... Όταν ήρθα εδώ για πρώτη φορά και το φωτογράφισα, θα σας δείξω το σημείο που γράφει Λοχίας Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Να το. Τρίτη ορεινή ταξιαρχία. Έψαξα στο διαδίκτυο και διαπίστωσα ότι αυτά είναι γραμμένα από τότε. Όντως η τρίτη ορεινή ταξιαρχία ήρθε εδώ και εγκαταστάθηκε. Α, έχει και χρονολογία 24/1/1945. Τότε με τον εμφύλιο. Γερμανικό πολυβολείο. Εδώ ήταν η γέφυρα το 1941. Εκεί απέναντι σώζονται και λίγα από μινάρια της. Εκεί ακριβώς ήταν ο δρόμος που πήγαινες από την Κόρινθο στην Αθήνα. Δεξαμενή νερού, να μάζευαν τα βροχόνερα, ποιος ξέρει. Πέντε πολυβολία είχε εδώ γύρω γύρω. Θα τη χάσουμε τη θαλαμυγό στο τέλος.